Καλησπέρα σας! Τι κάνετε, πώς είστε? Άλλη μια εβδομάδα εδώ στο Χαραλαμπιακό φυσικά. Το πρόμο που είχαμε τη βδομάδα που μας πέρασε ήταν αυτό, με τον Νεϊμάρ, τον 99, τον Λουκάκου, τον Γκέιν, τον Ζορντι Άλμπα, τον Γκυελίνη και όλους αυτούς που βλέπετε και φυσικά τον Στέρλινγκ. Όπου αυτός ο Στέρλινγκ μου φάνηκε τόσο ωραία κάρτα που αποφάσισα να αλλάξω λίγο την τελική concept squad μου που σας είχα δείξει, το πώς θέλω να τελειώσω για φέτος. Και έγινε έτσι. Αποφάσισα πως θέλω να βάλω και τον Τζίλγουελ αντί για τον Davis, μια και τον έχω και φαίνεται καλύτερη κάρτα. Και αντί για τον Ράσφορντ που σας έλεγα να βάλω, λέω να πάρω τον Στέρλινγκ, της άμα βγάλουμε τον Στέρλινγκ, τον Summer Stars τον Στέρλινγκ. Και αυτό που μου άρεσε περισσότερο είναι ότι στην ουσία έχει 5-5, ενώ ο Rashford έχει 5-4. Συν το 99-99 agility balance, φοβερά τα shooting του, φοβερά όλα και θα είναι μια φοβερή κάρτα. Οπότε αυτή τελικά θα είναι η endgame squad μου. Στην κανονική δεν έχει αλλάξει κάτι, όπως την ξέρατε. Αυτά που έχουν αλλάξει είναι στον πάγκο και δεν τα βλέπετε ακόμα, γιατί πριν τα δείτε πάμε σε ένα γρήγορο recap του τι έγινε την τελευταία εβδομάδα. Της Παρασκευής τα ξέρατε, το pack opening και το ένα pick που ανοίξαμε, αν δεν τα είδατε στο προηγούμενο βίντεο. Την Κυριακή τώρα, δύο πραγματάκια είχαμε. 81 plus player picks που κάναμε μερικά και μας είχαν μείνει και δύο touch player picks. Οπότε τα ανοίξαμε όλα αυτά και δείτε τι έγινε. Και έτοιμο τελευταίο, πάμε να τα ανοίξουμε. Πόσα είναι, είναι καμιά 7. Κάτι θα βγάλουμε πέρα από φοντεράκι. Θα βγάλουμε κάτι. Αρχιδιά. Μαλάκες! Τι ντάμπ ήταν αυτό τώρα ξαφνικά και μπαίνει και στην Ισπανική όπως είναι. Απίστευτο! Οκ. Σας είπα ότι κάτι θα δούμε και τσαβαφόντερ, μαλάκες, το βλέπα. Τα 81 απλά είχαν καιρό να έρθουν. Λέω τώρα θα τα μπουστάρουνε λίγο. Τέγες. Και το τελευταίο να έχει κάτι λες. Δεν πιστεύω. Και έναν παρέχω. Okay. Λοιπόν, τώρα πριν βαρέσουν το επόμενο πέναλτι, περίμενε Μπράντο. Πριν βαρέσουν το επόμενο πέναλτι, περίμενε. Πάμε στο χιλιάρικο. Άνοιξε το. Πάτα αλφα. Πάτα αλφα. Τι κάνουμε τώρα. Ας τίποτα. Φέρε. Τι ήταν αυτά. Τίποτα. Εντάξει, περιμέναμε κάτι καλό, ήρθε τίποτα. Let's get it boys. Góretzka. Σκέρε. Τον πήραμε. Όχι, δεν τον πήραμε, αλλά Λουκάκου. Λουκάκου ή Depay. Ωραίο, μαλάκες, ωραία πίξη είχαμε αυτή τη βδομάδα. Δεν μπορώ να πω. Θα πάρω Λουκάκου, ρε. Θα πάρω Λουκάκου γιατί είναι και πιο high rated. Μπορεί και να το χρησιμοποιήσουμε λίγο σαν κανένα super sub. Ήμουνα λοιπόν πάρα πολύ κολόφαρδος στα 81 plus picks αυτή τη βδομάδα και βγάλαμε τον Jordi Alba. Φοβερή κάρτα, την έχω σαν αλλαγή. Και βγάλαμε και τον Λουκάκου τον Tots που θέλω σίγουρα να τον δοκιμάσουμε λίγο σήμερα. Πολύ χαμηλό το agility balance του και το φοβάμαι, αλλά θέλω να τον δοκιμάσουμε γιατί είναι Λουκάκου. Και ό,τι καινούριο βγάζω, γενικά το βάζω πλέον στη squad. Δεν κάθομαι να τσιγκουνεύομαι. Και κάθισα και έφτιαξα και αυτόν τον μήνα. Πραγματικά φαίνεται πολύ καλή κάρτα για τζάμπα κάρτα. Πολύ γρήγορο, πολύ καλό defending, απίστευτο physical. Και κάπως έτσι πέρασε το πουσουκού μας. Μέσα στη βδομάδα έκανα άλλα δύο streams και παραδόξως δεν έβγαλα τίποτα. Έναν 86 έβγαλα από το 83x10 και μετά σκατά. Αλλά αυτό που έγινε που ήταν λίγο αστείο, έκανα preview, ένα premium gold pack και έβγαλε αυτόν. Έβγαλε τον Mael, όπως τον λένε. Τον έβγαλε από 7,5k pack που έχει έναν rare gold παίκτη. Φυσικά το αγόρασα και τον πούλησα για να πάρουμε τα λεφτά. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ με 700 χιλιάρικα, με επόμενο στόχο το Sterling, ο οποίος όμως νομίζω ότι κάνει λίγο παραπάνω. Οι δύο κάρτες που μας μένουν κάνουν από 1 εκατομμύριο. Είμαστε πολύ κοντά στο τέλος. Όσοι ήταν στα stream το είδανε, εδώ πέρα δεν σας το είπα. Πήγα Div 2. Προσπάθησα στο βίντεο, απέτυχα. Προσπάθησα μετά στο stream της Παρασκευής, live, και πάλι το έχασα. Στα τελευταίο match και κάπως άκυρα off camera δεν θυμόμουν να κάνω ότι ήθελα μία νίκη για να μπω Div 2. Απλά μπήκα να παίξω ένα Rivals για ένα challenge που είχα, το κέρδισα και μετά το match είδα ότι μπήκα Div 2. Και είμαι Div 2 επιτέλους, off camera και αυτό. Όλα τα καλά γίνονται off camera, ρε μαλάκες, πραγματικά δεν ξέρω. Division Rivals Rewards από Div... φαντάζομαι από Div 3 θα μου δώσει. Θα πάρουμε αυτό. Είμαστε Division 2, 1718 πόντους και μένει μόνο η κορυφή, που βέβαια δεν νομίζω να φτάσουμε στην κορυφή, είναι πάρα πολύ extreme να φτάσουμε εδώ, είναι πάρα πολύ δύσκολη ήδη, θα το δείτε σε λίγο που θα παίξουμε. Και Food Champions Rewards, το άφησα Gold 3. Το άφησα Gold 3. Μπορούσα να το πάω για Gold 2, απλά ήμουν κουρασμένος. Είχε και το challenge, πιάσαμε τις 15 νίκες, λέω 10 ότι το αφήνουμε εδώ. Gold 3 λοιπόν, για να δούμε αν μπορεί να είναι πιο σπασμένο από Gold 2. Ρώσοι και... Depay. Μαλακα καλό. Το μόνο κακό με τον φίλο που δεν μου αρέσει είναι το 3 weak foot που για μένα είναι λίγο unusable. Τα λες να μπορεί να παίξει cam. Κοίταξε, δεν με ψήνει και πάρα πολύ η κάρτα του για αυτό που σας είπα, αλλά σας είπα ότι θέλω να δοκιμάσω πράγματα. Οπότε θα τον βάλω στη θέση του Vasquez που τον βάζω cam. 195 rating by the way squad, δεν ξέρω αν σας το είπα. Λοιπόν, και ξέρεις κάτι, θα ανοίξουμε και τα packs εδώ. Γιατί θέλω και τα λεφτά για το Στέρλινγκ δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Βγάλουμε τίποτα τούμπανο. Δεύτερο rare electrum. Ένα φλεράκι από όλα τα packs άμα δω, ρε φίλε, θα είμαι χαρούμενος. Πορτογαλία, striker, όχι. Οκ, Κανσέλο. Οκ, δεχόμαστε boards από αυτά και δύο boards μάλιστα, εντάξει, το δέχομαι. Rare Mega Pack. Θα πάμε να κάνουμε και μετά με όλα 81 plus picks. Έχουμε και ένα 87x3 που θα κάνουμε. Και στο τέλος θα γίνει και το guaranteed φυσικά. Θα τα εξαντλήσουμε όλα σε αυτό το βίντεο. Γερμανία, goalkeeper. Nice. Nice. Λες να είναι τρε. Ω, είναι τρε. Nice. Πόσο πάει? 39.000 πάει. Ωραία, ωραία. Δύο ακόμα mega pack και τρία rare mega pack. Όχι. Νομίζω είναι flop. Νομίζω είναι flop άρα. Ο Sterling είναι στα packs, οπότε μπορούμε να ελπίσουμε ότι θα τον βγάλουμε απλά. Όχι από αυτό σίγουρα. Σίγουρα δεν είναι σε αυτό. Εδώ θα είναι ένας... Τρία rare mega pack έμειναν. Οπότε απλά θέλουμε να δούμε το flare νομίζω. Αυτό πιστεύω. Το πρώτο θα μας δώσει Hamsik, πολύ καλό. Αγγλία, κάτι καλό μπορεί να πάει. Όχι. Άλλο ένα μπορτζάκι οριακό. Και τελευταίο pack από τα rewards, rare mega pack. Κανένα flare από όλα τα packs. Ίσως να πρέπει να τα κρατήσω για τα φούτες τελικά. 85 όμως. Για πάμε λίγο. Πάω να φτιάξω πολλά 81 plus picks και επανέρχομαι. Νομίζω θα τελειώσω με αυτό το player pick. Έκανα ήδη αρκετά. Μου έχουν μείνει και πάρα πολλοί non-rares. Λογικά θα πουλήσω και μερικούς να βγάλουμε λίγα φράγκα. Αλλά έχουμε 7 player picks. Τυχερός αριθμός. Πάμε να δούμε αν θα ψηθούν. Και από το πρώτο βγάζουμε Yarmolenko κατευθείαν. Από το πρώτο player pick. Νομίζω καλά ξεκινάμε. Τρίτο. Ο Ντεγκάρ. Εδώ. Tiago Silva, βεβαίως. Το θέλουμε το φοντεράκι. Εδώ μπορούσε και καλύτερα. Άλλα τρία. Vitcel. Μια ακόμα έκπληξη θέλω. Gulasi. Μια ακόμα έκπληξη. Εδώ. Όχι. Με ό,τι βγάλαμε λοιπόν, πάμε να κάνουμε το 87 plus triple upgrade. Θέλει μια 85 squad απλά. Έναν Γκιοβίνκο βάλαμε από high rated και μετά δώσαμε λίγο high rated fodder, λίγο πιο low και όλα κομπλέ. 87 plus triple upgrade έτοιμο. Θα έλεγε να δείξει μια σημαία Αγγλίας μετά το flare. Έλα, κάτι καλό, please. Είναι flare. Ξεκινάμε καλά. Καλή σημαία. Όχι πάλι αυτόν τον μαλάκα, όχι πάλι αυτόν. Τον έβγαλα τρέ, τώρα μου τον δίνει και André. Τι να τον κάνω ρε μαλάκα, και τρέ και André άχρηστος είναι. Και 2,87 άριδες μετά. Θα τον βάλω στο guaranteed γιατί φοβάμαι μην τον δω και από εκεί. Και βασικά ξέρεις κάτι, επανέρχομαι όταν βγει το guaranteed και τα νέα preview packs. Επανέρχομαι αμέσως. Έχω επιστρέψει μερικές ώρες μετά και όντως καλά είχα καταλάβει βασικά. Δεν έχουμε τελικά νέο πρόμο. Το footage είναι αυτό που έχει από πολλά πρόμο, διάφορες κάρτες όπως φαίνεται. Οπότε εν τέλει όντως αυτό που έχουμε τώρα είναι το τελευταίο πρόμο. Οπότε καλά έκανα και άνοιξα και όλα μου τα packs. Πιστεύω ότι θα βγει και τώρα και το guaranteed. Βγήκε ένα ακόμα challengeάκι και το Summer Stars upgrade και marquee matchups. Τα οποία θα τα αφήσω για να τα ανοίξουμε το σουκού, ξέρω εγώ, με το άλλο πρόμο. Κάνω λοιπόν μια γρήγορη αυτό να το ανοίξουμε και πάμε για το guaranteed φυσικά. Έτοιμο το μικρό το πακάκι. Ψήσου να μας δώσεις κάτι εδώ έτσι να βγάλουμε φράγκα ρε φίλε. Θέλω να πάρω το Sterling σήμερα κάπως, δεν γίνεται. Το θέλω σήμερα μαλάκα. Έχουμε και δύο preview packs. Αν η EA μας φέρεται σωστά θα την πληρώνω και εγώ. Τι να κάνω. Το πρώτο δεν μας φέρθηκε πολύ σωστά. Αυτό όμως που είναι και 100k, δεν θα εξηγηθεί. Δεν θα εξηγηθεί ένα φλεράκι τώρα να κάνει και 200.000 να βγάλουμε τα λεφτά του Sterling. Δεν θα εξηγηθεί, μάλιστα. Ισπανία θα εξηγηθεί, left back. Έχει 3 boards βέβαια. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα τα σημερινά καταλήγουν σε ένα. Στο Summer Stars Upgrade. Άμα δούμε Στέρλινγκ θα τσιρίξω. Πρώτη κίνηση πάμε και δίνουμε τον Mael, για να μην μας τον βγάλει πίσω. Και πάμε να βάλουμε low rated fodder τώρα. Νομίζω πως μπορούμε να το δώσουμε έτσι. Εκτός από το Mael δίνω και Gulasi, Λαπόρτ, Ζήγες και χαμηλότερα. Έλα μωρά, στη δώσουμε, τέλειωσε. Δώσε την και δώσε με ένα Στέρλινγκ τώρα. Τέλειωσαν όλα ρε μαλακισμένο παιχνίδι. Μετά τον κάντε από το What If Guaranteed. Από ένα guaranteed τέτοιο δεν έχουμε δει κάτι απίστευτο. Yay! Στο ζητάω μια δεύτερη ρε φίλε. Μια δεύτερη μέσα στη χρονιά. Μετά τον κάντε ένα Στέρλινγκ εδώ ρε φίλε και δεν θέλω τίποτα άλλο. Μετά μου μένουν λίγα χιλιάρικα για τον Góretzka και τέλειωσα. Έλα, έναν Στέρλινγκ εδώ. Αφού το θέλεις. Το ξέρω και το ξέρεις. Αγγλία, σε παρακαλώ ρε φίλε. Το ήξερα ότι θα τον βγάλω, βλέπετε, γι' αυτό τον έβαλα. Το ήξερα ότι θα τον βγάλω. Το ήξερα ότι θα τον βγάλω, ρε μαλάκα. Το ήξερα το γαμίδι, θα τον βγάλω. Τουλάχιστον τον έβαλα, τουλάχιστον μπορείς να πεις αυτό στατικό. Γαμώ την τύχη σου. Κοίταξε να δεις. Κανονικά σήμερα, εφόσον δεν μπορέσαμε να κάνουμε και μεταγραφή στη squad, θα έπαιζα με την ελληνική. Θα ξεκινούσα σήμερα να παίζω με την ελληνική squad. Αλλά θα το αφήσουμε λίγο πίσω ακόμα, γιατί μόλις μπήκα Div 2. Είναι η πρώτη φορά όλη τη χρονιά που μπορώ να παίξω στην Div 2 και να δω αν μπορώ να τα απεξέλθω. Είμαι έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ χαρούμενος με το που είναι η ομάδα μου. Έχουμε να δοκιμάσουμε και τον Λουκάκου και τον Depay. Αλλά ναι, γενικά επειδή μπήκα Div 2, δεν θέλω να μπω τώρα Div 2 και να παίξω με την ελληνική ρε φίλε, είναι λίγο σάπιο. Οπότε θα πάμε να παίξουμε με την κανονική για σήμερα και θα έρθει και η ελληνική, μην αγχώνεστε. Πάμε τώρα να τους δείξουμε πώς γίνεται η Div 2 ρε μαλάκα, πάμε λίγο να τους μάθουμε. Τι έχω, Cavani, έχει Γκριεσμάν, Μέση, κόκκινο, ωραία ομάδα, ωραία ομάδα. Πρώτο ματσάκι λοιπόν στην Div 2 που την περιμένουμε τόσο καιρό, για να δούμε αν θα φάμε καυλή ή αν το έχουμε. Καλό. Καλό, καλό, καλό. Δεν ξεκινάμε με γκολ στην Div 2, αλλά έχουμε χρόνο. Ναι, ναι. Όμορφο. Γκολ. 1-1 με τον Dalglish. Λίγα λεπτά μετά. Τίποτα δεν είναι η Div 2, μάγκες. Όλα στο μυαλό είναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Vainalddum. Ναι. Ναι! Ω! Ο Dalglish μόλις το έχασε μάδιο τέρμα ρε μαλάκα, σε τρελαθούμε. Μπράβο, 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 γκολ είναι αυτό, εντάξει, αυτό δεν το χάνουμε. Ο Firmino δεν τα χάνει αυτά. Μάδιο τέρμα, ο Firmino δεν το χάνει. 2-1, είμαστε μπροστά στο πρώτο μας match στην Div 2. Glory days are coming, πουτάνες. Glory days are coming. Ναι, 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 κακά. Το... Χάνουμε και μαλακίες δηλαδή, θα μπορούσα να είμαι 4-1 αυτή τη στιγμή, πραγματικά. Nice, nice. Τι μπαλάρα παίζουμε, τι εναλλαγές είναι αυτές, τι πάσες μες στην περιοχή. 3-1 με τον κακά. Div 1 gameplay βλέπουμε στην Div 2 ρε μαλάκα. Προσοχή στην άμυνα. Α, τον έπιασα καλά, μην του την ξαναδίνεις. Την πουτάνα, μην του την ξαναδίνεις ρε μαλάκα. Τον αμήνθηκα καλά, του την πήρα και του την ξανάδωσε. Τέλος πάντων, όλα καλά. Μπράβο, καλή άμυνα, μπράβο. Πάμε και ένα τώρα πριν βγει το ημίχρονο. Τόλουσα. Τόλουσα. Οκ. Ημίχρονο 3-2 μπροστά. Είμαστε καλά. Κρατάμε τις αλλαγές για λίγο αργότερα. Δεν έχει κουραστεί και κανείς ιδιαίτερα. Αν και να σου πω κάτι βασικά. Ο Dalglish μπορεί να φύγει από τώρα. Για να δοκιμάσουμε λίγο τον Λουκάκου. Για να δούμε λίγο ο Λουκάκου τι μπορεί να κάνει. Τον φοβάμαι λίγο τον Λουκάκου είναι η αλήθεια. Μην σας πω ψέματα. Πάμε κακά. Ναι, τον είδε τον Λουκάκου. Λουκάκου. Δεν ήξερα. Α, μπήκε. Μπήκε, εντάξει. Όλα καλά. Πήγα να πω δεν ήξερα τι να κάνω γιατί πήγα να βγάλω πάσα, μετά τον κάλυψε, μετά μου βγάλε και τέρμα. Λίγο με γάμισα, αλλά ο Λουκάκου κάπως το στρίμωξε εκεί με λίγο κόντρα. Μπράβο. Μπράβο, Λουκάκου στο Firmino. Είμαστε στο ατέτ. Firmino δεν το χάνει 5-2. Ο Firmino συνεχίζει να σκοτώνει. Δεν μπορεί να σταματήσει. Σίγουρα endgame κάρτα. Δεν τον αλλάζω μέχρι το τέλος τώρα που τελειώνει κιόλας. Δεν πρόκειται να αλλάξει ο Firmino. Όχι. Μπράβο, 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 ηρεμία. Εύκολα τον κόβουμε, εύκολα τον κόβουμε, δεν είναι δύσκολο. Είμαστε 3 γκολ μπροστά, οπότε δεν χρειάζεται να είμαι τόσο αγχωμένος, να κάνω τις σωστές επιλογές. Θα βγάλω τον Firmino για τον Depay, γιατί για τον Beninghender που θα τον έκανα κανονικά. Και θα βάλουμε στη θέση του Kimmich τον Alba. Οκ, χωρίς κανένα λόγο, αλλά δεν πειράζει, έτσι να τους δούμε λίγο. Όχι. Κοίταξε, έλεγα ότι από όταν μπήκαν οι αλλαγές δεν μπορώ να κάνω επίθεση και γενικά με παίζει λίγο. Ελπίζω να μην το μετανιώσω. 2 γκολ μπροστά στο 76. Μπράβο. Depay. Depay. Ναι, ο Depay. Πρώτο για τον Depay εδώ πέρα, πρώτο γκολάκι. Καλά καρτάρα έχει εδώ μεταξύ. Απλά είναι το 3 weak foot που με χαλάει λίγο. Ίσως για κάμ όμως, όχι για striker, δεν ξέρω. Οκ. 6-4 στα 84. Εντάξει, νομίζω έχει τελειώσει πλέον. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αγχωθώ. Έλα νάτος, Depay, δεύτερο. Όχι δεύτερο για τον Depay. Για τον Λουκάκου όμως, ούτε για αυτόν. Να βάλει άλλο ένα τώρα για να νιώθει λίγο πιο τσουγμένος που... Όχι, εντάξει. Πρώτο μάτς λοιπόν το κερδίζουμε στην TV2. Ξεκινάμε ωραία. Μπαίνουμε με το δεξί όπως τα έλεγαν. Το πιστεύω μπορεί να είναι και κοντά στα δικά μου skill rating. 1700 ήταν όντως TV2 παίκτης και λίγο παραπάνω από μένα. Αλλά μας έδωσε συν 27 ενώ είχε παραπάνω από μένα. 1750 skill rating λοιπόν. Έχουμε ακουμπήσει τον ουρανό σχεδόν. Είμαστε τόσο από το ταβάνι. Πάμε λίγο. Να φτάσουμε και 1800 σήμερα σκέψου. Ωραία ομάδα γενικά. Ωραία άμυνα με αυτόν τον objective και Ruben Diaz, οκ. Πάμε. Firmino. Μπρούνο. Κακά. Στον Μπρούνο. Στον Κακά. Τέλειωσε το! 1-0 στο 7 στο δεύτερο μας match στην Div 2. Είμαστε για εδώ ρε μαλακές, δεν ήμουν Div 3 τόσο καιρό. Μη είχε αδικήσει το σύστημα. Ναι. Dalglish. Αχ ρε πούστη, κακό ρε μαλακ. Μπράβο. Firmino. Firmino! Αχ ρε πούστη. Εντάξει, μονότερμα μέχρι στιγμής όμως, no joke. Ουφ. 1-1 με την πρώτη του ευκαιρία, με την πρώτη του καλή ευκαιρία στο μάτς. Κάπως το στρίμωξε εκεί. Όχι, μπράβο. Μπράβο, προσεκτικά παίζουμε, προσεκτικά, ήρεμα. Μπόμπι. Μπόμπι, δεν μπορεί να το χάσει. Δεν γίνεται ρε μαλακής. Προσπαθώ καμιά φορά να το χάσω με τον Μπόμπι, με το καλό του πόδι. Δεν γίνεται να το χάσει, δεν ξέρω ρε φίλε. Πάντα μπαίνει. Ναι. Όχι, Dalglish από εκεί δεν θα μπορούσε ποτέ. Ημίχρονο, είμαστε πάλι για ένα γκολ μπροστά. Λίγο πιο δύσκολο θα έλεγα από τον προηγούμενο. Ναι. Firmino. Έκανα μαλακία. Μπορούσα να πάω κανονικά. Είχα το χώρο, είχα τα πάντα. Όχι. Οκ. Ακόμα πιστεύω ότι τον έχουμε. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Kimmich. Firmino. Αχ, το πίστεψα λίγο. Μπράβο. Ναι. Όχι ρε μαλακά που κόντραρε εκεί. Όχι. Γάμο το. Φεράν τώρα τρίτο ρε μαλάκα. Λοιπόν, θα αλλάξει όλη η επίθεση απλά. Όλη η επίθεση όπως είναι. Depay, Γέντερ και Λουκάκου που ελπίζω να αποδώσει καλά. Δεν πρέπει να το χάσω, ρε φίλε. Δεν πρέπει να το χάσω. Δεν είναι καν τόσο καλός. Όχι. Έλα ρε μαλάκα. Τόλουσα στο τέλος ρε μαλάκα. Κρίμα. Περίμενα να γίνει το 2-2. Ναι. Γέντερ δεν το χάνει. Την ακούμπησε λίγο ρε μαλάκα ο Έντερσον και τον έσωσε. Θα είχαμε ευκαιρία τώρα να μπαίνει αυτό γάμο του. Λουκάκου! Ναι ρε Λουκάκου, έλα έχουμε 5 λεπτά, πάμε. Τώρα τι μαλακίες είναι αυτές ρε μαλάκα. Όλες οι μαλακίες σε 2 λεπτά έγιναν γάμο. Όλες οι μαλακίες τώρα στο τέλος ρε φίλε, να μην έχουμε ευκαιρία. Τον κούνησα και... Μπορούσα να το γυρίσω ρε μαλάκα. Είμαι για τον Μπούτσο ρε μαλάκα. Κρίμα, ήταν πάρα πολύ winnable. Λούστηκαν πολλές φάσεις που είχα. 1816. Ω μαλάκα, μα τον κέρδιζα θα πήγαινα πάρα πολλούς. Πολύ κρίμα ρε φίλε. Αυτός ήταν κοντά τη βένα ρε μαλάκα. Πάμε ένα τελευταίο. Οκ. Μπορούμε να καταλάβουμε νομίζω από ποια χώρα είναι ο Μαν. Μια full ιταλική squad. Ιταλοί icons, Ιταλοί παικταράδες μέσα. Έχει φοβερή ομάδα. Μπράβο Κακά. Μπράβο, όμορφα. Όχι. Μπράβο. Αχ ρε πούστη μου, για λίγο δεν πρόλαβα. Το σίγουρα είναι αρκετά πιο δύσκολο, γιατί είναι κάθε μάτς λες και παίζεις τα δύσκολα μάτς του γουλού ας πούμε. Αλλά οκ. Νομίζω το έχουμε. Να το. Όχι ρε φίλε. Μετά από 28 λεπτά που σχεδόν δεν μπορεί κανείς μας να κάνει φάση, Λοκατέλι το έβαλε. Μάλιστα. Όχι. Ω! Μάγκας, μάγκας. Όλα καλά. Όλα καλά, ήρεμα, 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 βγάλτε την. Μην τη δίνουμε πίσω ρε μαλάκες. Πω, είναι δύσκολο ρε μαλάκα, είναι δύσκολο, είναι ζόρικος. Όχι, 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 όχι. 2-0. Αν υπάρχει μία ήττα που την αξίζουμε σίγουρα σήμερα είναι αυτή, όχι η προηγουμένη. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό. Όχι. Oh, oh my god. Ουφ. Όχι, είναι δύσκολος, είναι δύσκολος, είναι δύσκολος. Μπράβο! Γκολ είναι, γκολ είναι! Τι κάνεις, ούτε που κοίταξες την μπάλα ρε μαλάκα. Okay. Λοιπόν, από το 58 φορτώνουμε επίθεση και ό,τι γίνει. Πρέπει να μπουν φρέσκοι να δούμε αν μπορούμε να το γυρίσουμε κάπως. Ή έστω να το σοφαρίσουμε, δεν ξέρω, κάπως στην τύχη. Λουκάκου! Λουκάκου, ωραίος! Λουκάκου! Όχι ρε μαλάκα, όχι ρε μαλάκα. Ναι, ναι, δεν offside, δεν offside, δεν offside, δεν offside. Ήταν γαμό το ρε μαλάκα. Depay. Ναι. Δεν μπορούμε να το βάλουμε ρε μπρο. Κακή ήττα. Βαριά ήττα στο τέλος. 2 ήττες, 1 νίκη στην Div 2. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι μπορώ να μείνω στην Div 2. Γιατί εντάξει, αυτός ας πούμε δεν θα μπορούσα να τον κερδίσω. Ήταν πολύ καλός. Είχα κάποιες ευκαιρίες, αλλά δεν ήταν αρκετές για να τον κερδίσω σίγουρα. Αλλά ο πρώτος και ο δεύτερος ήταν πάρα πολύ βατοί. 1760 ο φίλος. Είμαστε ακόμα Div 2 παρόλα αυτά. Είμαστε οριακά. Τώρα αυτά για σήμερα. Ανοίξαμε τα πακάκια μας πολλά. Βγάλαμε ό,τι βγάλαμε. Παίξαμε τα παιχνιδάκια μας. Οπότε τώρα την άλλη εβδομάδα είτε θα έχουμε βγάλει τα λεφτά και θα πάρουμε Στέρλινγκ και θα παίξουμε με την κανονική squad. Με Sterling, είτε θα κάνουμε ελληνικό, δεν ξέρω. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε παρόλα αυτά. Σας περιμένω φυσικά και στα stream στο Τρόβο. Φιλιά πολλά σε όλους.